Να μου επιτρέψετε μία αναφορά στον Φίβο Ιωαννίδη. Ο Φίβος Ιωαννίδης, όπως γνωρίζουμε, έφυγε την παραμονή του Πάσχα, στο βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Κυδεύτηκε πριν από πολύ λίγες μέρες, όπως ήταν η επιθυμία του στην Σιχία. Και ο Φίβος Ιωαννίδης αφήνει ένα κενό, το οποίο μας θεωρώ ότι καλούμαστε να το σκεφτούμε και ιδιαίτερα να σκεφτούμε την παρουσία του, την διανομή του από τα χρόνια εκείνα στα οποία ανέπτυξε πολύ πρώιμα αντιστασιακή δράση, έμπρακτη αντιστασιακή δράση ενάντια στην δικτατορία, και μάλιστα αυτή η δράση αναπτύχθηκε και εδώ τοπικά. Ο Φίβος Ιωαννίδης είναι ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει στο στερέωμα της ελληνικής πολιτικής βέβαια, αλλά συνδέθηκε ιδιαίτερα με την πόλη αυτή. Θα έλεγα για τον Φίβο Ιωαννίδη ότι αν θα έπρεπε να του δώσουμε χαρακτηρισμούς, θα ήταν μαχητικός και ακέραιος και υπερασπιστής απόψεων με πολύ συγκεκριμένο προοδευτικό βέβαια πολιτικό στίγμα σε μια πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή. Η διαδρομή αυτή τον έφερε και σε αρκετές κυβερνητικές θέσεις, από τις οποίες παρήγαγε έργο προς όφελος του κοινού καλού. Ο Φίβος Ιωαννίδης ήταν επίσης ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Για όσους τον γνώρισαν, είχαν την ευτυχία να τον γνωρίσουν από κοντά. Ένας επίσης ευαίσθητος άνθρωπος, και αυτός ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών έκανε την προσωπικότητά του πραγματικά ξεχωριστή. Ευρισκόμενοι λοιπόν απόψε στην θέση αυτή, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Φίβου Ιωαννίδη, θέλω να προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο την υιοθέτηση ενός ψηφίσματος, το οποίο θα σας αναγνώσω. Είναι πρόταση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Ο Φίβος Ιωαννίδης, ο κριτικός αγωνιστής της δημοκρατίας, ο επιστήμονας, ο ευπατρίδης της πολιτικής, υπήρξε μια ιστορική προσωπικότητα της χώρας μας που συνέδεσε άρρηκτα το όνομα και την δράση του με το Ηράκλειο. Από πολύ νέος βρέθηκε στις επάλξεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Πρωταγωνίστηκε στον αγώνα κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, πληρώνοντας με διώξεις και φυλάκιση το τίμημα της αντιδικτατορικής του δράσης. Άνθρωπος καλλιεργημένος, μαχητικός και ακέραιος, με σπάνια χαρακτηριστικά, άφησε το στίγμα του καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, υπηρετώντας τη δικαιοσύνη και τον δημόσιο βίο. Με συνέπεια στις ιδέες και τις αξίες που τον χαρακτήριζαν, χωρίς συμβιβασμούς, έγραψε τη δική του ιστορία ως δικηγόρος, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, βουλευτής, υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Φίβος Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος που πέτυχε να ζήσει μια ζωή γεμάτη, όπως ήταν και ο τίτλος του βιβλίου του που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο το 2020. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ως ελάχιστη έκφραση τιμής στη μνήμη και την προσφορά του Φίβου Ιωαννίδη, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13ης Μαΐου 2024, αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή κατά την συνεδρίαση. Δεύτερο, να εκφράσει την βαθύτατη θλίψη των μελών του στην οικογένεια του εκλειπώντος,